Καλησπέρα, τεχνολογία για άλλους, για άλλη μια πέμπτη εδώ από το Web TV του Star Channel. Όπως και σε κάθε εκπομπή μαζί μου έχω τον Μπάρι. Γεια σου ρε Μάνο, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά εσύ. Και εγώ καλά. Είχαμε εδώ πέρα και στην προηγούμενη εκπομπή μαζί μας και τη BT Fender. Ακούσαμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Εντάξει, όποιος θέλει να τα ακούσει ξανά, ας δει την προηγούμενη εκπομπή, okay, για να δει τι είπαμε για τη Μπλε Φάλαινα, αλλά και τον ιό WannaCry. Και σύντομα θα έχουμε και διαγωνισμό επίσης, μην το ξεχάσουμε. Ναι, ναι. Για τους φαν μας θα κληρώσουμε Bitdefender Family Pack, σωστά? Τέσσερα. Τέσσερα Bitdefender, οπότε μείνετε συντονισμένοι γι' αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, ας ανοίξουμε την εκπομπή με τον Κυριάκο από το dorian.net για να μας πει για την εφαρμογή της εβδομάδας. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα, γεια παιδιά. Γεια σου, Κυριάκο. Τι κάνεις, φίλε? Μια χαρά. Σήμερα και είναι ιδιαίτερη ημέρα για μένα και για το dorian.net. Κλείνουμε ακριβώς 8 χρόνια παρουσίας, αδιάλειπτης παρουσίας στο διαδίκτυο. Συγχαρητήρια, Κυριάκο, συγχαρητήρια. Παλέουρα. Και είσαι ανώτερα, λοιπόν, και πάντα τα καλύτερα. Το καλό όμως έρχει, ξέρετε ποιο είναι, έτσι. Μπορεί τα χρόνια να περνάνε, αλλά έχουμε τον ίδιο ενθουσιασμό, έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο, ακριβώς. Αυτό, φίλε, είναι μαγεία. Λέγεται έτσι, μαγεία. Έτσι. Αλλιώς δεν πας μπροστά. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ σου εύχομαι, φίλε, του χρόνου να έχεις τους διπλάσιους επισκέπτες και τη διπλάσια επιτυχία από ό,τι έχεις μέχρι στιγμής στα υπόλοιπα 8 χρόνια. Να είσαι καλά. Και για τα υπόλοιπα 50 χρόνια εκπαιδεύω το γιο μου. Έχεις και αυτό να κοιτάς μπροστά σου. Οπότε φαντάζομαι ότι θα τον κατευθύνεις προς digital marketing μεριά. Είναι κάπως έτσι. Πρέπει με την τεχνολογία να ασχοληθεί ο κόσμος περισσότερο. Ναι, εντάξει, άμα έχει το μικρόβιο που το λέμε. Γιατί όχι. Άμα βλέπει τον πατέρα του όλη μέρα να ασχολείται με τέτοια πράγματα. Καλά, δεν την γλιτώνει. Δεν την γλιτώνει. Έχεις δεν γλιτώνει. Κακό παράδειγμα, λοιπόν. Σας έχω μια πολύ ωραία εφαρμογή για σήμερα. Για λέγε. Και αφορά την cloud αποθήκευση. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά την υπηρεσία online αποθήκευση, την DECO. Εγώ δεν την ξέρω, να πω την αλήθεια. Να τη μάθεις πρέπει οπωσδήποτε. Λοιπόν, για πες, για πες. Αυτή είναι η υπηρεσία Cloud Storage, με ονομασία DECO. Μας κάνει χάρη και μας δίνει απλόχερα και εντελώς δωρεάν 100 GB αποθήκευση, αποθηκευτικό χώρο. Με το καλημέρα, χωρίς να πληρώσουμε απολύτως τίποτα. Διατίθεται για Windows, Macintosh, Android, αλλά και iOS συσκευές. Αλλά στα 100 GB δεν μένουν μόνο εκεί. Τα καλά νέα είναι ότι αν έχουμε φίλους μπορούμε να κάνουμε invite και για να εγγραφούν στην υπηρεσία και έτσι θα πάρουμε 3 GB πλέον χώρο για κάθε γραφή. Τα invite μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 500 GB. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν αξιοποιήσουμε όλα τα invite, τότε θα έχουμε δωρεάν συνολικό χώρο αποθήκευση 600 GB. Μισότερα. Προσωπικά έχω μαζέψει γύρω στα 450 GB. Λάχα κάνεις. Μπήκαν όλοι λοιπόν από το link σου οι φίλοι σου και γέμισαν. Ναι. Εκτός από αυτό, να πούμε και δύο λόγια πώς γίνεται η όλη διαδικασία. Με το που μπούμε στο σελίδα του DECO, θα πρέπει να δώσουμε ένα email και ένα κωδικό, ώστε να εγγραφούμε και αμέσως θα μας εμφανίσει τον installer της εφαρμογής, ώστε να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας ή στην κινητή συσκευή μας. Αφού εγκαταστήσουμε το DECO, θα μπορούμε άμεσα να ανεβάζουμε τα αρχεία μέσω της εφαρμογής με ένα κλικ, όπως και με ένα κλικ να κατεβάζουμε τα αρχεία που πήραμε backup πρωτύτερα. Σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι η υπηρεσία αυτή δεν είναι σαν τις άλλες. Δηλαδή, δεν είναι για να μοιράζουμε και το υλικό μας με φίλους κτλ. Δεν υπάρχουν τέτοια εργαλεία. Είναι καθαρά αποθηκευτικός χώρος για σκοπούς backup και restore μόνο. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε και μια λειτουργία που έχει ακόμα, που λέγεται Send Files και διατίθεται μέσω της web εφαρμογής, με την οποία μπορούμε να στείλουμε τεράστια αρχεία σε φίλους μας χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχει κάποιο περιορισμό στο μέγεθος το send files ή ό,τι να είναι, όσο μεγάλο κι αν είναι? Όχι, εγώ έχω κάνει τεστ μέχρι και 2 GB, θυμάμαι, και το έστειλε κανονικά. Okay. Πάντως είναι αξίζει να ασχοληθούμε με αυτή την εφαρμογή, αν θέλουμε να κρατάμε online και δωρεάν τα αρχεία μας, τα πολύτιμα τα αρχεία. Έχει πολύ μεγάλο hype αυτή η εφαρμογή, δεν είναι... Να μην φοβόμαστε δηλαδή για τα προσωπικά μας δεδομένα κτλ. Έχει πολύ καλή βαθμολογία και σε όλες τις πλατφόρμες, Android, Google Play Store κτλ. Και δεν υπάρχουν παράπονα από χρήστες για αυτή την εφαρμογή όσον αφορά την ιδιωτικότητα. Να ρωτήσω, Κυριάκο. Κάτσε, φίλε, να ρωτήσω και εγώ μια ερώτηση.
Έχει, ναι, και ναι. Έχει και web interface, είναι μόνο μέσω εφαρμογής η διαχείριση των αρχείων. Το web interface είναι μόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε την εγγραφή και να βλέπουμε το online χώρο που έχουμε στη διάθεσή μας. Όλα γίνονται μέσω της mobile μέσω της εφαρμογής που θα κατεβάσουμε. Ωραία. Και η ερώτηση δικιά μου τώρα, είναι καινούργια αυτή η εφαρμογή ή έχει καιρό? Γιατί να γίνει τόσα προνόμια, τόσο πολλά, μου κάνει για καινούργια εφαρμογή που θέλει να μαζέψει πολύ κόσμο στην αρχή. Έχει πάνω από ένα χρόνο. Στο site μου την έχω παρουσιάσει καινούργια. Εδώ και ένα χρόνο. Για καινούργια μου, δηλαδή ένα χρόνο, ναι, τι λες και καινούργια, είναι νέα σχετικά. Οπότε ακόμα είναι πολύ, γι' αυτό είναι και φτηνή, ακόμα και δωρεάν μάλλον. Νομίζω το ανταγωνιστικό σημείο της είναι το μέγεθος που δίνει, γιατί είναι, αν θυμάμαι καλά, το Google Drive, δηλαδή η αντίστοιχη cloud λύση της Google σου δίνει 15. Κάπου εκεί. 15 σου δίνει το Google Drive. Οπότε εδώ έχουμε 100. Ναι, αλλά εκείνο που επισήμανα είναι ότι δεν πρόκειται, ας πούμε, να μπεις μέσα και να αρχίσεις να μοιράζεις τα φύλλα, τα αρχεία σου ή να τα δίνεις μέσω κάποιου website για να τα κατεβάζει ο κόσμος. Είναι καθαρά μόνο για σένα, για αποθηκευτικό χώρο. Δεν υπάρχουν τέτοια εργαλεία. Και το κρίσιμο σημείο τώρα είναι, Κυριάκο, μιας και ανέφερες την ιδιωτικότητα. Αυτή η εταιρεία από πού θα βγάλει λεφτά, αν όχι από τους χρήστες που το δίνει δωρεάν? Έχει και πακέτα πληρωμή για μεγαλύτερο χώρο. Κάτι πρέπει να υπάρχει, ναι. Ναι, δεν μπορεί να επιβιώσει μια εταιρεία έτσι μόνο με δωρεάν πράγματα. Προφανώς. Γι' αυτό λέγεται, θα πουλάει τα δεδομένα μας, κατάλαβες. Γι' αυτό ρώτησα για ιδιωτικότητα. Καλά, ιδιωτικότητα όσο μπορούμε να εμείς οι απλοί χρήστες να τη δούμε. Έτσι. Ναι, αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, αν διαρρεύσει κάτι, ακόμα και μεγαλύτερες εταιρείες, φοβόμαστε. Ναι, ισχύει. Μια χαρά είναι η εφαρμογή της ημέρας. 100 GB είναι πάρα πολλά. Μπράβο. Δεν τα δίνει και κανείς. Οπότε πρέπει να την τσεκάρουμε όλοι, νομίζω. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυριάκο, που ήσουν σήμερα μαζί μας. Δεν ξέρω, θες να επισημάνεις κάτι άλλο? Όχι, μόνο ότι έχει πάρα πολύ ζέστη εδώ πέρα και έχω αλλάξει 5 μπλουζάκια μέχρι τώρα. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, μην βρέχει πάλι την Κυριακή. Όπως εδώ, κάθε τις τελευταίες Κυριακές στην Αθήνα λέμε να πούμε για μπάνιο και δεν γίνεται. Τώρα είμαι και αδιούχος, παιδιά. Τα μπάνια μου τα κάνω και καθημερινά, ας πούμε. Μια χαρά, είσαι μια χαρά. Ωραία, Κυριάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια. Ωραία, θα περάσουμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Λοιπόν, η Ε3 έχει σχεδόν τελειώσει, έχουν γίνει οι πιο μεγάλες ανακοινώσεις. Okay. Φυσικά υπάρχει και η εκπομπή Level Up εδώ στο Web TV του Star, μπορείτε να τη δείτε. Είναι τα παιδιά από το vg24.gr, ένα site που ασχολείται αποκλειστικά με το game. Η E3 άλλωστε είναι η μεγαλύτερη έκθεση του gaming, η μεγαλύτερη έκθεση του χώρου. Που γίνεται κάθε χρόνο. Ακριβώς, και θα τα πούνε και αναλυτικά. Ναι. Αλλά ως εκπομπή τεχνολογίας δεν μπορούσαμε εμείς να την αφήσουμε στην άκρη, είναι πολύ μεγάλα τα θέματα. Παιδιά, έχουμε και εμείς στο techvault.gr περιεχόμενο gaming. Έχουμε γράψει για τις πιο σημαντικές ανακοινώσεις που έχουν γίνει. Νομίζω πάνω από 25 άρθρα που έχουμε γράψει μόνο για Ε3 που έγινε χτες και προχτές, νομίζω. Είχε πολύ μεγάλες ανακοινώσεις. Έχουμε και κάποιες εικονούλες για να δούμε από τους τίτλους. Συνοπτικά. Εσένα ποια ήταν η αγαπημένη σου ανακοίνωση από την έκθεση, την είδες καθόλου, την παρακολουθείς? Ήταν το, πώς λέγεται, Anthem νομίζω, Anthem, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς λέγεται. Είναι ένα παιχνίδι φάση, ας το πω έτσι, με στολές φάση Iron Man. Α, οκ. Okay. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς. Αλλά πολύ ωραίο και το άλλο με τα zombies. Παιδιά, δεν είμαστε gamers, έτσι, δεν τα ξέρουμε καλά και πώς λέγονται κτλ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, την εντύπωση για μένα έκλειψε Nintendo πάντως. Με τι? Με το καινούριο Metroid που ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ανάπτυξη για το Switch. Έπεσε το ίντερνετ πραγματικά χθες με το Metroid. Δεν το περίμενε κανείς ότι έρχεται καινούριο Metroid μετά από 10 και χρόνια, ξέρω εγώ. Να σου πω την αλήθεια, ακόμα δεν το έχω δει, φίλε. Metroid 4 Prime, λοιπόν, η νέα έκδοση στη σειρά μετά πάρα πολλά χρόνια. Έγινε ένας μικρός χαμός και επιβεβαιώθηκε ότι έρχεται και καινούριο Pokémon. Κανονικός τίτλος της σειράς δηλαδή. Καλά, το έχουμε δει και στο... Όχι, είναι καινούριος τίτλος RPG κανονικά όπως τα παλιά Pokémon. Για το Switch, δεν λες? Ναι. Είχαμε το Pokémon, μια άλλη έκδοση, όχι την κανονική της σειράς. Και τώρα ανακοινώθηκε ότι έρχεται και κανονικό. Και παιδιά, η Microsoft ανακοίνωσε νέο Age of Empires. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Όπω, ναι, τρομερές εποχές. Θυμάμαι, παίζα στα Windows 98. Το Age of Empires. Τώρα, σας, και αυτή η ανακοίνωση έκλεψε πολλά φώτα, το Age of Empires. Το έπεισα κι εγώ μικρός. Και πολλοί κόσμοι. Αν και νομίζω ότι εντάξει, η μεγάλη ανακοίνωση της Microsoft ήταν η καινούργια της κονσόλα. Το Xbox One X, όπως τα λέγεται. Φαντούμπανο, λένε. Το οποίο φέρνει ουσιαστικά 4K gaming στο πολύ κοινό. Δεν το πρόσφερε και κανείς αυτό μέχρι τώρα. Ναι. Είχαμε το PlayStation 4 πριν, ήταν λίγο δυνατή κονσόλα, αλλά δεν είχε 4K gaming, έτσι. Αυτό υπόσχεται και για καινούργια κονσόλα. Για να δούμε.
θα το καταφέρει. Ναι, ναι την ναι. περιμένουμε και θα είναι λίγο ακριβή σε σχέση με τις άλλες κονσόλες. Ναι, αλλά ναι. για αυτό που προσφέρει, νομίζω, πολύ καλή τιμή. Ωραία, παιδιά, μπείτε techval.gr έτσι, και VGA εννοείται 24.gr. Και μετά από εμάς δείτε εκπομπή Level Up. Έτσι, μόλις παίξει. Στο δικό μας το site, έτσι δεν γράφουμε εμείς για games, έτσι, επειδή είμαστε ψηλά σχετοί. Γράφει ο Μάνος Μαριδάκης και η Δήμητρα Μαριδάκη. Είναι δύο αδέρφια με μεγάλη αγάπη για το gaming. Και γράφουν αποκλειστικά για το techval.gr. Γράφουν πολύ ωραία άρθρα. Διαβάστε τους και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Ναι, διαβάστε και θα καταλάβετε, ναι. Λοιπόν, Vodafone Smart Mi 8. Ουσιαστικά είναι τι νέα τούτο. Vodafone. Τρώγεται. Αυτή η είδηση, τι είπες. Τρώγεται αυτό, τι είναι αυτό. Δεν τρώγεται πάρει, είναι κινητό. Α, οκ. Okay. Είναι κινητό. Ένα πάρα πολύ καλό κινητό σε πάρα πολύ καλή τιμή. Θα ξεκινήσω με την τιμή που είναι το καυτό σημείο του κινητού. Θα κοστίζει μόλις 85 λίρες και λέω λίρες γιατί μέχρι στιγμής εκεί έχει ανακοινωθεί. Εκεί κυκλοφόρησε αρχικώς, μόλις νομίζω σήμερα. Χτες βασικά. Και πάρει, θα έχει 5 inches οθόνη. Θα έχουμε 1,5 GB RAM, MediaTek 6737, καλό τσιπάκι, okay, για mid-range είναι καλό τσιπάκι. 13 πίσω κάμερα, 5 μπροστά, Nougat μέσα, 7.0. Και από ό,τι βλέπουμε και στις φωτογραφίες θα έχει και αισθητήρα δακτυλικό αποτύπωματος πίσω. Ακριβώς, ναι. Έχει καλή σχεδιασούλα, έτσι. Ξέρουμε πάνω σε ποιο μοντέλο θα βασίζεται ή ποιας εταιρείας είναι. Δεν ξέρουμε δεν ακόμα. Ξέρουμε ακόμα όχι, όχι. Αλλά η Vodafone συνήθως παίρνει μοντέλα από τη ZTE. Ναι, ναι, από ό,τι από εκεί παίρνει συνήθως. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι είναι, ακόμα δεν ξέρω. Θα δούμε. Περιμένουμε να μάθουμε παραπάνω. Και παιδιά, θα κάνει μόλις 100 ευρώ. Οπότε ναι, αν έρθει, αν το φέρνουν κι άλλες κατατόπους Vodafone αλυσίδες, ναι, όπως ναι. και στη χώρα μας δηλαδή, και έρθει σε αυτή την τιμή ειδικά, είναι μια αξιόπιστη ναι, λύση. Αν έρθει Ελλάδα 100 ευρώ, θα είναι πολύ καλή επιλογή. Έτσι, ναι, αντί να βλέπετε Vodafone πίσω, θα βάλουμε ολόκληρο το κινητό μαζί με τη Vodafone. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Mi Home πάρει. Xiaomi Mi Home. Το πρώτο έξυπνο κατάστημα. Σπίτι. Ναι, το έξυπνο, εντάξει, δήθεν. Το πρώτο κατάστημα με προϊόντα αποκλειστικά τη Xiaomi θα έρθει στην ελληνική αγορά. Πάει να το κάνει δηλαδή όπως το Apple Store, ας πούμε, ένα τελείως μια εμπειρία ναι, ολόκληρο Xiaomi. Ναι, υπάρχουν ήδη αρκετά Mi Home stores, τα οποία έχουμε σαν πρεντεμόν τη Xiaomi. Τώρα βλέπουμε φωτογραφίες και από άλλα, από την Ινδία που έχουν στήσει και τα λοιπά. Νομίζω Κίνα και Ινδία πρέπει να έχει μέχρι τώρα, έτσι, σίγουρα. Νομίζω έχει πάει και σε κάποιες άλλες χώρες. Δεν θυμάμαι πώς είναι. Αλλά έχει πάει και κάπου εκεί ναι, πέρα. Παίζει, ναι, έχει πάει γενικά. Και θα έχει και στην Ελλάδα. Έτσι διαβάζω. Λέει καλά ο τίτλος. Mi Home στην Ελλάδα. Τα λέει καλά ο τίτλος. Θα ανοίξει η InfoQuest αποκλειστικό κατάστημα στην Αθήνα μόνο με προϊόντα Xiaomi. Έτσι, ακόμα δεν ξέρουμε πού θα είναι στην Αθήνα. Η είδηση βγήκε γιατί η ίδια η InfoQuest αναζητεί υπαλλήλους για το καινούριο κατάστημα, όπως λέει για το Mi Home. Και το λέει ξεκάθαρα. Για το Mi Home δηλαδή θέλουμε υπαλλήλους. Το λέει ξεκάθαρα. Ψάχνουμε, λέει, Mi Fans για να στελεχώσουμε το καινούριο κατάστημα. Ουσιαστικά αυτή η κίνηση δηλαδή πάει ακριβώς σε σχέση με το πλάνο που μας είχε πει η εταιρεία στην παρουσίαση του Mi Note 2. Ακριβώς. Δηλαδή θέλουμε να φέρουμε και άλλα προϊόντα φέρνε, και από άλλες προϊοντικές κατηγορίες. Ναι, φέρνε, λέει, σκούτερ. Θα φέρνει μέχρι και το ποδήλα, βραστήρα για το ρύζι, να πούμε. Βραστήρα για ρύζι που θα μαγειρεύει από τη δουλειά, ξέρω εγώ. Θα πατάς ένα κλικ και θα μπαίνει το ρύζι και θα το βράζει όσο θες εσύ. Οπότε είναι όλη η εμπειρία Xiaomi λοιπόν μέσα σε ένα κατάστημα σε λίγο καιρό στην Αθήνα. Να τονίσω okay, στο σημείο αυτό ότι μάλλον δεν πρόκειται να είναι επίσημο Xiaomi Mi Home. Okay. Απλώς θα είναι ένα κατάστημα στο οποίο η InfoQuest θα βάλει μέσα μόνο προϊόντα τη Xiaomi. Δεν πρόκειται να είναι κάτι παραπάνω. Ναι. Έτσι, εξάλλου, μέχρι στιγμής και η ίδια η Xiaomi δεν έχει επιβεβαιώσει ότι η InfoQuest είναι επίσημος διανομέας. Απλώς είναι εισαγωγέας. Δεν είναι ο αντιπρόσωπος, ακριβώς είναι διανομέας. Ναι, είναι διανομέας. Οπότε γι' αυτό και αναλαμβάνει μόνη της όλες τις πρωτοβουλίες η InfoQuest για αυτές. Εμάς δεν μας χαλάει καθόλου πάντως. Θα τα δούμε όλα από κοντά. Ναι. Καλές τιμές άμα έχει, καλή υποστήριξη. Πάνω απ' όλα. Και ο κόσμος θα ψωνίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ήδη ψωνίζει. Ήδη ψωνίζει πάρα πολύ. Εμείς εννοείται πως προτείνουμε Κίνα, εννοείται έτσι, μόνο αγορές από Κίνα, μας δίνετε καλές τιμές κτλ. Αν ξέρει ο άλλος να πάρει από Κίνα και ξέρει πώς να διαχειριστεί την όλη διαδικασία της αγοράς, εννοείται ότι τον συμφέρει καλύτερα. Αν δεν το ξέρει όμως και δεν θέλει να μπλέξει εντός εισαγωγικών σε αυτή τη διαδικασία, η Xiaomi στην Ελλάδα είναι μια καλή επιλογή. Ναι, πιστεύω πως σου άρεσε αρκετά το Nubia, το ZTE Nubia Z17. Έτσι πιστεύω. Κοίτα, εγώ είμαι φαν της Nubia, του premium, να το πω έτσι, brand όχι, της ZTE. Όχι του UI, του brand. Όχι του UI, του brand. Γιατί φτιάχνει πολύ καλά κινητά, πολύ καλή εμπειρία μάλλον, δουλεύουν πολύ καλά τα κινητά της. Ναι. Το Z17 έτσι και έτσι, δεν τρελάθηκα. Γιατί σε χαλάσια παίζουν, γιατί γενικά είναι πολύ τούμπανο. Είναι πολύ τούμπανο, έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και κατασκευή λογικά είναι πολύ καλή. Αλλά
Παρότι τίνει να είναι bezel-less, πολύ λίγα bezel-less στο πλάι, πολύ λίγα. Ο υπόλοιπος σχεδιασμός σε μένα μου θυμίζει λίγο κολλημένο στο 2013. Με τα capacity κουμπάκια τα ίδια εδώ και χρόνια, το UI δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οπότε, δηλαδή, δεν έχει εξελιχθεί όσο θα μπορούσε αυτό το brand. Ενώ ξεκίνησε πολύ καλά, δεν έχει κάνει τόσο μπροστινά βήματα, να το πω. Εντάξει, κοίτα, έχει ένα point. Okay. Αλλά από την άλλη, το κινητό είναι τούμπανο. Είναι τούμπανο, έτσι. Εντάξει, είναι έχουμε 5,5 inches Full HD. Πλάτος σχεδόν σαν 5 με 5,2. Πολύ μικρό πλάτος. Πολύ, πολύ μικρό, ναι, σωστά. Snapdragon 835, το τελευταίο chipset της Qualcomm. 6 και 8GB RAM, 64 και 128 ιστορικό. Και επίσης έχουμε διπλή κάμερα 23 και 12. Θα δουλεύει όπως το iPhone περίπου. Δηλαδή θα είναι ο ένας φακός, ο λίγο ευρυγόνιος, και ο δεύτερος φακός θα είναι zoom φακός. Δηλαδή θα κάνει 2x οπτικό zoom. Και θα βοηθάει όμως και τον κύριο φακό για καλύτερες φωτογραφίες με βάθος πεδίου, portrait mode, ξέρετε. Να βάλουμε ένα σεράκι εδώ πέρα για τους πιο αρχάριους, έτσι να πούμε ότι το οπτικό zoom ουσιαστικά είναι zoom χωρίς απώλεια. Ναι, ακριβώς. Ουσιαστικά ο δεύτερος φακός θα είναι πιο crop, θα πηγαίνει πιο μέσα, οπότε θα μοιάζει σαν να κάνει zoom η κάμερα οπτικό. Ακριβώς. Δεν θα έχει μεγάλη απώλεια από τον κύριο φακό. Μπαταρία 3200 και νομίζω είναι από τις πρώτες συσκευές που βλέπουμε να είναι αδιάβροχη πάρει. Τη Nubia, ναι. Τη Nubia, ναι, είναι αδιάβροχη. Δυστυχώς είχαμε θυσίες βέβαια να βγει αυτή η αδιαβροχοποίηση. Μίκραιναν οι διαστάσεις, αδιαβροχοποιήθηκε. Άρα τι χάσαμε. Τι χάσαμε, τη θύρα ακουστικών. Τη θύρα ακουστικών. Εσύ την έχασε. Εγώ την έχασα. Εγώ θα σε κάθε εκπομπή, νομίζω ότι το λέω σε κάθε εκπομπή, αλλά με πονάει αυτή η απώλεια. Εγώ στο θέμα αυτό είμαι άποψη anti-Rubin. Δηλαδή, α μην έχει το κινητό καμία τρύπα, φίλε, δεν με νοιάζει. Α φορτίζει ασύρματα και σε έχω Bluetooth ακουστικά, δεν με νοιάζει. Ναι, εντάξει, όχι. Okay. Ξέχασα να πει την μπροστά κάμερα όμω, έτσι. Θα είναι και εκεί πολύ καλή. Για λέγε. 16 megapixel, F2 διάφραγμα και 80 μοίρε, δηλαδή ψηλό ευρυγόνια. Ναι. Εντάξει, μην ασχοληθούμε πολύ γιατί έχουμε και το Z17 μήνυ σε λίγο. Παρέα ανακοινώθηκαν ουσιαστικά αυτά. Πρώτα το 17, το premium και μετά ανακοινώθηκε και το πιο μικρό μοντέλο. Θα τα δούμε χώρια όμως εμείς γιατί έχουμε μεγάλες διαφορές σαν τεχνικά χαρακτηριστικά. Καλά, ναι. Είναι άλλη κατηγορία το ένα, άλλη κατηγορία το άλλο. Οπότε πάμε στο HTC U11 που δυστυχώς, μάλλον έκανε καλές πωλήσεις. Ευτυχώς για την HTC. Okay, πολύ καλές πωλήσεις. Έχουμε να δούμε και ένα βιντεάκι γι' αυτό. Απέστρεψε καλές κριτικές γενικότερα. Ναι. Έκανε καλή εντύπωση στο κοινό. Έκανε καλή εντύπωση. Ξεχώρισε με το. Πώς λέγεται, που το πιέζεις. Με το Sense Edge, Sense κάπως έτσι. Ναι, Edge, μπράβο, Sense Edge. Ναι. Το οποίο το πιέζεις και νιώθει πώς το πιέζεις και κάνει την αντίστοιχη ενέργεια, ανοίγει κάποια εφαρμογή κτλ. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να επιβιώσει με επιτυχία το Bend Test. Ναι, όλα αυτά τα καλά λοιπόν ήταν μέχρι να το πιάσει στα χέρια του ο Ζακ από το Jerry Rig Everything. Ακριβώς. Ο οποίος τον ξέρετε φαντάζομαι και είναι στο YouTube ένα κανάλι που κάνει τεστ αντοχής στα κινητά. Τώρα βλέπουμε αριστερά και το. Το U-Ultra. Το U-Ultra το προηγούμενο. Οποίο αυτό τα κατάφερε. Αυτό είχε πάει πολύ καλά όμως το Bend Test. Παρότι είναι γυαλί και το διέλυσε το γυαλί. Ναι, άντεξε το Bend, αλλά το γυαλί. Το γυαλί, ναι, εντάξει. Γυαλί μπροστά, γυαλί πίσω, θα σπάσει. Ναι. Θα δείτε αργότερα και στο ίδιο το βίντεο λοιπόν ότι λυγίζει η συσκευή πολύ πιο εύκολα και αυτό μάλλον γιατί άλλαξε η διαδικασία που μπαίνει το γυαλί μέσα στο σασί, να το πω έτσι απλά. Άλλαξε λίγο η διαδικασία του πώς κολλιέται το γυαλί και είναι πιο ευπαθές πλέον το μέταλλο. Ο Τζακ είπε νομίζω ότι του φάνηκε προσωπικά το κινητό πιο ευαίσθητο στο Bend Test γιατί απουσίαζε περιμετρικά. Κάποιο πλαστικό κατά την οθόνη, κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό είπε δηλαδή ο Τζακ, έτσι έδινε σταθερότητα. Ναι, έδινε σταθερότητα. Ναι. Αν βέβαια, και αυτό, α πούμε, αλήθεια μα ενοχλούσε εμά του χρήστε. Ναι. Δηλαδή, κάνουμε παράπονα να λέμε τι είναι αυτό το γύρω-γύρω, ξέρω. Ναι, και είναι μεγάλο και εντάξει. Που δίνει ογκό και τέτοια. Η οθόνη, βέβαια, εντάξει, κλασικά Gorilla Glass 5, αντέχει αρκετά σε γρατζουνιέ. Ναι, εντάξει. Αυτό το περιμέναμε. Αναμενόμενο. Έχει και γυαλί ευτυχώ και πίσω από την κύρια κάμερα και στην μπροστινή κάμερα, εντάξει, δεν θα γρατζουνιστεί ο φακό. Αλλά όταν ήρθε η ώρα του Bend Test, λυγίζει δυστυχώς η συσκευή. Τώρα βλέπουμε και το fingerprint, το οποίο συνεχίζει να δουλεύει κανονικότατα. Παρότι το έχει διαλύσει εκεί πέρα. Ναι, βασικά τα πιο πολλά fingerprint και πολλοί εισιτήρες fingerprint, παρόλο που τις γρατζουνάμε έτσι, και κάνουν σημάδια, δουλεύουν κανονικά. Περίεργο αυτό. Ναι, περίεργο, ναι. Λες εκεί πέρα που όλη η επιφάνεια εξαφανίστηκε, ξέρω εγώ. Τι φάση, πώς θα αναγνωρίζει. Παρ' όλα αυτά, ναι, πώς θα αναγνωρίζει. Μάλλον είναι προσφέρει κανονική ασφάλεια, ναι. Ή απλά μόλις νιώσει ότι ακουμπάει κάτι πάνω, εντάξει, ξεκλείδωσε το και φύγαμε. Ναι, τώρα βλέπουμε και το ακουστικό. Η μπροστά κάμερα που είναι κάτω από το γυαλί. Εντάξει, δεν έπαθε κάτι. Κανονικότατα αντέχει.
Αν έκανε παράπονα για το μικρόφωνο ο Τζακ. Ανέφερε ότι το ήθελε να είναι μεταλλικό βασικά. Αυτό είναι πολύ λεπτομέρεια, εντάξει, σιγά. Ναι, ισχύει, είναι λεπτομέρεια. Και άμα το καθαρίσει, ξέρω εγώ, να προσέχει και τα λοιπά. Για να ναι, δεν έχει σημασία. Αυτό δεν έχει σημασία. Ναι. Καλά, και το bend test. Άποψή μου δεν έχει πολύ σημασία. Δηλαδή δεν λυγίζει εύκολα, παρότι έσπασε το συγκεκριμένο. Κοίτα, ακόμα εντάξει, και σε τσέπη και αυτά δεν θα λυγίσει. Δεν θα έχουμε φαινόμενα όπως το iPhone το 6, ξέρω εγώ. Το καλημέρα, το πρώτο, ναι. Ή το Honor V7, ποιο ήταν πέρυσι που έκανε 90 μοίρες γωνία. Και το Mi 5 έκανε γωνία. Ναι, σωστά. Και το Mi 5. Διαλύθηκαν. Αυτό δεν διαλύθηκε. Το παραμικρό έκανε το Mi 5. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό δεν διαλύθηκε. Ήταν αρκετά δυνατό, αλλά απέτυχε. Έσπασε η οθόνη. Ναι. Έσπασε το σασί. Το είδατε τώρα μόλις. Βλέπουμε και το οποίο έχω σημείο. Τώρα θα σπάσει. Θα το κάνει. Ναι, μόλις το πάνε το γυρίσει από την άλλη. Ναι. Θα τη διαλύσει την οθόνη. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, άμα έκανε το bend test αντίθετα. Πρώτα. Πέσει και να μην έσπαγε. Ναι, πρώτα την πλάτη εννοώ. Ναι. Δεν είναι τόσο καταστροφική η ζημιά δηλαδή, παρ' όλα αυτά εντάξει. Δεν είναι και το πιο δυνατό σε θέμα αντοχής smartphone στον κόσμο. Κοίτα, κακό αυτό γιατί είναι η HTC έτσι, και η HTC ξεχώριζε ανέκαθεν για τα γερά κινητά της. Αλλά το πήγε στο γυαλί φέτος και όχι στο μέταλλο. Ανέφερε και ο Τζακ δηλαδή ότι το 10 ήταν το καλύτερο κινητό κατασκευαστικά. Ναι, σωστά. Το τώρα, HTC 10. Τώρα έχουμε γυαλί τι να κάνουμε. Α, επίσης πάλι να σου πω ότι το HTC 10 παίζει σε προσφορά $240 στην Αμερική. Ναι, φίλε. Το είδα από τη Sprint. Φίλε, πραγματικά έλεγα, θα ήθελα να είμαι στην Αμερική να το πάρω. Φίλε, είχα πάει και το είχα πάρει την ίδια στιγμή. $240, τίποτα έτσι. Τίποτα. Εδώ πέρα ότι κάνουμε τα χειρισμένα του πρίξη 240. Πραγματικά τρομερή προσφορά. Μακάρι να είμαι στην Αμερική. Ωραία, πάμε τώρα και στο Z17 Mini, ZT Nubia Z17 Mini, το οποίο αυτό είναι πιο μικρό, πιο μέτρια τούμπανο τεχνικά χαρακτηριστικά. Για την κατηγορία του, ναι. Για την κατηγορία του, ναι. Έχουμε εδώ πέρα οθόνη 5,2. Όχι τόσο καλό πλάτος όσο το. Το Z17 το παραμικρό. Το Z17, οκ. Ωραίο είναι σχεδιαστικά. Εντάξει, λίγο αδιάφορο. Δεν ξεχωρίζει για κάτι καλό, να το πω έτσι. Έχει βέβαια καλό chipset, δυνατό. Φοράει τον 652. Αξιόπιστο. Είναι δυνατό, αλλά όχι κάτι τόσο καινούριο, θα έλεγα. Και θα έχει παρεούλα και 4 GB RAM και 64 GB εσωτερική. Είναι καλό το πακέτο. Ναι, και πάμε να δούμε και άλλη μια φορά και το μεγάλο το Z17, να δούμε τις διαφορές έτσι, πώς είναι το mini και πώς είναι το κανονικό. Παιδιά, το μικρό θα έχει 5,2 Full HD, 4 GB RAM, νομίζω θα βγαίνει και με 6 αν δεν κάνω λάθος. Ακόμα καλύτερα, αλλά δεν νομίζω να το προτιμήσει πολλούς κόσμους και να βγει με 6. Θα είναι πιο ακριβό προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό πίσω διπλή κάμερα. Απλά διαφορετικού τύπου από το ακριβό μοντέλο. Για πες μας. Θα έχει δηλαδή ένα μονόχρωμο και έναν RGB αισθητήρα. Δεν θα έχει οπτικό zoom, αλλά θα συνδυάζει τις δύο κάμερες για να βγάλει το τελικό αποτέλεσμα. Ναι, ελπίζουμε σε πολύ καλό αποτέλεσμα. Έχει καλή κάμερα και μπροστά, ίδια με το Z17, πάλι 16MP, ναι, με 80 μοίρες πεδίο, να το πω έτσι. Άρα έχουν ίδια κάμερα ακριβώς κιόλας. Έχουν ίδια κάμερα μπροστά ακριβώς. Ναι. Στη πίσω είναι η διαφορά, αλλά είναι καλή και στο mini φαίνεται η κάμερα, στα χαρτιά τουλάχιστον. Τι θα κάνει στην πραγματικότητα, μένει να το δούμε. Καλά, προφανώς ναι. Πάντως γενικά βάζει καλές κάμερες η ZT. Ναι. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Βάζει καλές κάμερες. Η Nubia σειρά έχει καλές κάμερες, όντως. Και προσέχει και το UI και τις κάμερες. Δίνει πολλές επιλογές, software, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή μπορεί να μην δίνει update στο Android, αλλά προσέχει κάποια πράγματα. Αρκετά. Μιας και είπες Android και update, ναι, θα κυκλοφορήσει λοιπόν το Z17 Mini, ναι, με το Nubia 4 UI, εντάξει, OK. Και θα στηρίζεται πάνω στο Android Marshmallow. Δυστυχώς. Αν είναι δυνατόν έτσι. 2017. Android 6. Και βασικά αυτό δεν είναι τόσο κακό. Το κακό είναι ότι παίζει να μην πάρει ποτέ ένα βάθμιση. Ναι, θα μείνει στο 6 για πάντα. Στο 6, γιατί η ZT πολύ πολύ δύσκολα δίνει update δυστυχώς. Και είναι και κρίμα γιατί η Nubia είναι premium σειρά υποτίθεται. Δεν ναι, το προσέχει. Πάμε τώρα σε κάτι που μας αφορά όλους. Και έχει να κάνει με τα τέλη περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρει. Τα τέλη περιαγωγής λοιπόν που όπως τα γνωρίζετε φαντάζομαι αν έχετε ταξιδέψει, είναι κάποιες χρεώσεις για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυο άλλης χώρας την ώρα που βρίσκεστε εκεί πέρα για να μπορείτε να μιλάτε στον αριθμό σας, το πω έτσι. Τώρα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταργείται. Δεν έχουμε χρεώσεις λοιπόν καθόλου από σήμερα, 15 του μηνός. Αν ταξιδεύετε σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας όπως και στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχετε πακέτο με κλήσεις, μηνύματα, megabyte, τα χρησιμοποιείτε κανονικά προς τους προορισμούς του εθνικού σας. Δηλαδή, μιλάτε πάλι προς Ελλάδα. Κανονικά στέλνετε μηνύματα προς Ελλάδα. Χρησιμοποιείτε και τα megabyte μέσω ξένου δικτύου της χώρας που είστε, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Καταναλώνετε δηλαδή το πρόγραμμά σας σαν να ήσασταν στην Ελλάδα. Επιτέλους, θα πηγαίνουμε στην Ισπανία.
και δεν θα παίρνουμε κάρτες ξένες. Τι έλεγε, φίλε. Καιρός ήτανε. Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι ακόμα και αν, όταν σας παίρνουν τηλέφωνο, πάλι δεν χρεώνεστε. Γιατί παλιά, και να σε παίρνανε τηλέφωνο ήσουν στο εξωτερικό, στο ελληνικό σου νούμερο, είχες χρέωση για να χρησιμοποιήσεις το δίκτυο ξένης χώρας. Άρα, με τον Ελλάδα, αυτό ισχύει για τα πάντα. Δηλαδή, είτε έχεις κάποιο συμβόλαιο, είτε έχεις σύνδεση, ισχύει και τα πάντα. Σωστά, σωστά. Ό,τι και να έχεις, αν έχεις κάποιο πακέτο, το χρησιμοποιείς κανονικότατα, σαν να ήσουν Ελλάδα. Αν δεν έχεις πακέτο πάλι, έχεις την επιλογή να χρεωθείς κανονικά όσο θα χρεώσουν και στην Ελλάδα. Όσο κοστίζει ένα μήνυμα δηλαδή στην Ελλάδα, τόσο θα το χρεωθείς για... από την Ισπανία, ας πούμε, πάλι προς την Ελλάδα να στείλεις ένα μήνυμα. Αυτό ισχύει και αντίστροφα, το ίδιο. Τι εννοείς? Ενώ να κάνεις π.χ. μια κλίση από Ελλάδα σε Ισπανία και από Ισπανία σε Ελλάδα, ας πούμε, είναι... θα είναι η ίδια. Αν μιλάμε για, τον... για προορισμό ελληνικό νούμερο, από ελληνικό σε ελληνικό νούμερο, ναι, όπου ελληνικό, και αν είσαι στην Ευρώπη, δεν έχει καμία διαφορά. Ωραία. Εσύ μπορεί να χρησιμοποιήσει ισπανικό δίκτυο, αλλά να σε πάρει άλλο τηλέφωνο που δεν το ξέρει σε ποιο δίκτυο είσαι. Θα, δεν θα χρεωθεί όμως κάτι, σαν να παίρνει ελληνικό νούμερο. Ωραία. Προσοχή τώρα και με την Αγγλία που βγαίνει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι μην τα μπερδέψετε. Ναι, να είμαστε λίγο σε εγρήγορση εκεί πέρα. Μέχρι το 2019 δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ωραία. Ας περάσουμε τώρα στο Arcos Sense 55S. Είναι ένα οικονομικό Xiaomi Mix, ας το πω έτσι. Βασικά ανακοίνωσε πάρα πολλά κινητά χτες η Arcos. Τέσσερα νομίζω ανακοίνωσε. Τέσσερα συνολικά, ναι. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ επέλεξα το πιο ενδιαφέρον κινητό που είναι το 55S. Βλέπουμε ότι είναι bezel-less. Βασικά τώρα δεν φαίνεται καλά, αλλά όλο το bezel είναι κάτω. Είναι τεράστιο. Τώρα το βλέπουμε το bezel και είναι τεράστιο το κάτω bezel. Δηλαδή, ναι, μεν έχουν καταφέρει και έχουν φτιάξει ένα κινητό χωρίς bezel, στις 5,5 κιόλας ίντσες, είναι 5,5 ίντσες. Πολύ καλό. Αλλά το bezel κάτω παρέμεινε πάρα πάρα πολύ μεγάλο και ενοχλητικό στο μάτι. Για την ακρίβεια, το screen to body ratio είναι 78%. Δηλαδή, τίποτα το απίστευτο. Ναι. Αλλά όλο είναι, εξαρτάται λόγω του κάτω του bezel. Λόγω αυτού γίνεται, ανεβαίνει τόσο πολύ το ποσοστό κατεβαίνει. Είναι αρκετά mid-range. Ναι, έτσι. Δεν έχει τρομερά χαρακτηριστικά, εντάξει. Ναι, δηλαδή έχουν κάνει μόνο focus στα bezel. Σχεδίαση, ναι. Ναι, έχουν δηλαδή, έχει δει 2 GB RAM, ok. Νορμάλ, πολύ νορμάλ. 16 GB εσωτερικό. Πολύ φθηνή δηλαδή επιλογή πρέπει να είναι. Πολύ φθηνή επιλογή. Αυτά χαρακτηριστικά. Πάντως έχει dual camera από ό,τι είδες, έτσι. Εντάξει, τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα κάνει. Για FM μπορεί να μην δουλεύει. Ναι. Και κάνει $249 για την ακρίβεια. Αν έρθει ποτέ Ελλάδα αυτό, θα πάει τουλάχιστον στα 3 πιστεύω. Πολύ ακριβό δηλαδή. Ναι, εντάξει. Απλώς ήταν ενδιαφέρον σχεδιαστικά να κάνουμε μία αναφορά. Ουσιαστικά απλά βλέπουμε ότι πλέον ακόμα και οι μάρκες που εξειδικεύονται στο πολύ budget κομμάτι της αγοράς αρχίζουν να υιοθετούν σχεδιαστικές γραμμές ακριβότερων μοντέλων και παραπάνω εταιριών. Ακριβώς, ναι. Ακριβό. Και τα υπόλοιπα κινητά που ανακοίνωσε χτες η Arcos Par είχαν κάνει focus στα bezel δεξιά-αριστερά. Πολύ ωραία κινητάκια. Αλλά δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή μία. Φαντάζομαι ότι το ένα κινητό ήταν rebranded το GT Nubia Z17 Mini. Α, τίποτα. Το είχαν δηλαδή κάνει rebrand. Εντάξει. Έτσι δηλαδή έγραφε το GSM Arena. Οκ. Okay. Εντάξει, καλύτερα να πάρει το Nubia δηλαδή. Ναι, απευθείας. Ο λόγος φαντάζομαι που το κάνει rebrand είναι επειδή τα Nubia δεν τα βλέπουμε στην Ευρώπη ουσιαστικά επίσημα. Ναι, ακριβώς. Οπότε μπορεί γι' αυτό. Οπότε το φέρνουν από την Arcos. Δεν το έχουν ξαναδεί. Ναι, και το κάνανε μια συμφωνία να το φέρουν. Ναι. Πάμε τώρα στα. Σε αυτά που έρχονται Ευρώπη. Σε αυτά που έρχονται Ευρώπη, ναι. Τα Samsung. Samsung Galaxy J7 Pro ανακοινώθηκε μόλις εχθές και αυτό. Με οθόνη 5,5 ίντσες. Κάτσε, το J7 το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Πόσα άλλο μοντέλα αυτό. Πια, τι κάνει αυτή είναι, η Samsung. Αυτό είναι 7 και είναι και Pro, φίλε. Α, είναι Pro, κάτσε. Δεν πρόσεξα το Pro. Τι λεπτομέρεια είναι αυτή. Άμα είναι Pro. Τώρα βλέπουμε και ένα hands-on βιντεάκι που ετοιμάσανε. Που ετοιμάσανε ένα ξένο YouTuber. Και παιδιά, το κινητό αυτό, όπως δηλαδή είπε η Samsung, κάνει focus στα social media. Και ξέρεις που το κάνει αυτό το απίστευτο focus? Για λέγε. Κάμερα 13 MP πίσω, κάμερα 13 MP μπροστά, flash και από τις δύο πλευρές. Έτσι. Και φυσικά, live augmented reality φίλτρα, σαν το Snapchat. Θα κάνεις τη μούρη σου σκύλο. Τρομερό. Χωρίς κάποια έξι εφαρμογή. Όχι, ακριβώς. Θα κάνεις τη μούρη σου σκύλο χωρίς το Snapchat. Ναι. Και θα μπορείς να τη στείλεις άμεσα στο φίλο σου, στο φίλη σου, στις όποιες επαφές θες πολύ γρήγορα. WhatsApp, Facebook, όλα τα μοιράζεσαι μπαμ μπαμ. Το πήρα. Είναι μία από τις λειτουργίες που θα κάνει το κινητό best seller. Ναι. Θα δείξει. Καλά, υπερβάλλουμε εντάξει προφανώς. Θα δείξει, φίλε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Σαν χαρακτηριστικά από ό,τι διαβάζω είναι το ίδιο το G7, έτσι. Ναι, πάνω κάτω είναι τα ίδια, ναι. Απλά έχει AMOLED οθόνη κι αυτό, 5,5. Έχει την ίδια μπαταρία. Αλλά θα έχει 64 GB εσωτερικό χώρο.
Ρε φίλε, είναι social. Τόσες φωτογραφίες, πώς θα τις αποθηκεύσει ο άλλος. Είναι social το κινητό. Λογικό, έπρεπε. Είσαι... J7 Pro, το ονομάσανε Pro. Θα κάνει $330 στην Ινδία, όπου και κυκλοφόρησε. Κοίτα, αυτή η τιμή για Ελλάδα θα ήταν καλή. Καλά, λουκούμι θα ήταν. Αλλά για Ινδία είναι πολλά για Ινδία. Κι όμως η σειρά J τη Samsung είναι best seller στην Ινδία. Είναι καλύτερα, τα καλύτερα σε πωλήσεις κινητά τη Samsung. Ναι, βασικά να ξέρεις ότι η Ινδία κοντεύει να περάσει μέχρι και την Αμερική σε πωλήσεις κινητών. Το ξέρεις έτσι. Πολύ εύκολα, αφού είναι τόσο ένα ακόμα κάτι δις. Ναι. Ο πληθυσμός. Και νομίζω κάνουν το ίδιο λάθος που κάνουν οι πολλοί καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Λέει, α, θα πάρω το επώνυμο Samsung, ας το πάρω τη σειρά J λοιπόν, και ας μην πάρω κάτι πιο. Ναι. Κάτι που δεν έχει τόσο καλό brand. Ναι. Πάνε στο επώνυμο. Αυτό θα το ανέλει, αλλά θα γίνει κακός. Λοιπόν, όχι, μη. Ας περάσουμε τώρα στο Samsung Galaxy J7 Max. Κάτσε ρε, τώρα θα το πω αυτό. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Πριν λέμε για το πρόφιλ. Τώρα είναι το Max. Ας μας μάθω τα J7, λοιπόν, πολλά γίνανε. Και αυτό J7 είναι, αλλά είναι Max. Ωραία, αν δούμε και J5 Pro και J5 Max και J3 Pro και J5 Max, τι θα γίνει. Κοίτα, εγώ έχω γράψει ένα άρθρο ότι θα κυκλοφορήσει και J5 5,3 inches. Πω, καλά, χαμός. Ακόμα δεν έχει να κινηθεί, θα δούμε. Χάνουμε την μπάλα, έτσι παίρνει το μερίδιο αγορά στη Samsung. Πας να επιλέξεις κινητό και από τις 10 επιλογές, 9 είναι Samsung. Ναι, σου λέει, κάνουμε, πώς το λένε, πετάμε όσο πιο πολλά μοντέλα μπορούμε. Και ό,τι πιάσει. Και ό,τι πιάσει. Μπράβο, ναι. Αυτό τι διαφορά έχει από το Pro, δηλαδή. Έχει πιο μεγάλη οθόνη. Okay. Και το περίεργο είναι, και μου φάνηκε πάρα πάρα πολύ περίεργο, είναι ότι δεν βάλανε μέσα Exynos, ούτε Snapdragon που βάζουν συνήθως, παιδιά, βάλανε MediaTek. Και απόρρισαν, δηλαδή. Μειώσαν την τιμή βασικά γι' αυτό, ε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνω, θα σου πω την αλήθεια. Κοίτα, δεν έχει AMOLED που είναι το χαρακτηριστικό. Προφανώς του συμφέρει να βάλουν δικό του επεξεργαστή και όχι από τρίτο συνεργάτη, από δεύτερο συνεργάτη. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι βάλανε MediaTek που δεν βάζει στο κινητό. Δεν είναι Pro αυτό. Το Pro είναι το καλό. Οπότε σου λέει θα βάλω το καλό το chipset. Είναι όλα θέμα brand. Βάζω το MediaTek και την LCD οθόνη στο πιο φθηνό. Εντάξει, πάντως το Helio P20 είναι ένα δυνατό chipset, όχι τόσο καινούριο. Απλώς είναι δυνατό. Δυνατό. Εδώ βλέπουμε πιο πολύ RAM και πιο χαμηλή τιμή. Παράδοξο. Πολύ παράδοξο. Αλλά είναι βασικά παράδοξο και η θέση του Pro με το Max. Είναι λίγο στο ένα λίγο καλύτερο το ένα, στο άλλο λίγο καλύτερο το άλλο. Εδώ έχουμε μικρότερη μπαταρία. Ναι. Αλλά είπε τα ίδια και για αυτό η Samsung, δηλαδή ότι είναι ένα κινητό για social και αυτό. Κάμερες οι ίδιες μπροστά πίσω, φίλτρα κατευθείαν. Αυτό πιστεύω θα γίνει χαμός στην Κίνα. Και στην Κίνα και στην Αμερική τα ίδια κάνουν με τα φύτρα και στην Ελλάδα. Εντάξει, μην γελιόμαστε. Εντάξει. Και εδώ ακολουθούμε τα trends του εξωτερικού. Καθυστερημένα. Αργούν λίγο να τα εμπεδώσουν. Τα μαθαίνουμε πιο αργά. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, θες να σχολιάσεις κάτι άλλο για τα Samsung. Μπα, όχι. Απλά με λυπεί το γεγονός ότι θα κλείσουμε την εκπομπή με Samsung. Αφήνουμε έτσι το κοινό μας με Samsung. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Vodafone πάλι. Α, ωραία. Λοιπόν, η Vodafone και όλες οι άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν δώσει περίπου 1500 λεπτά σε όλους τους κατοίκους της Λέσβου. Πολύ σωστό, πολύ σημαντικά. Πολύ καλά να το αναφέρεις. Ακριβώς. Για να βοηθήσουν. Να μπορούν να επικοινωνήσουν αν χρειαστεί, βέβαια. Ακριβώς, ναι. Και πρόκειται και για σταθερά και για κινητά. Και ισχύει για όλα τα κινητά. Δηλαδή, είτε είναι συμβόλαιο, είτε είναι κάρτα απλή. Πλέον έχουν δωρεάν χρόνο. Πολύ σωστή κίνηση και το έχουμε δει να γίνεται και στο παρελθόν και πρέπει να συνεχίσει και να γίνεται. Μπράβο στη Vodafone και σε όλους τους παρόχους που το κάνουν. Έπρεπε να γίνει κάτι, είναι αυτονόητο νομίζω. Ναι, αυτό που ας πούμε η Κοσμοτέ το ανακοίνωσε για μία εβδομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή σας λέει πάρτε ξέρω 1500 για μία εβδομάδα. Okay. Ελπίζουμε να το κάνουν όλοι οι παρόχοι να είναι π.χ. για 2-3 μήνες, έτσι, γιατί αυτό το πρόβλημα ότι έχουν πέσει στα σπίτια κάτω. Βέβαια. Σωστός. Πάντως είναι μια καλή κίνηση. Είναι καλή, είναι σωστή κίνηση. Και να πούμε και καλή δύναμη σε όσους είναι από εκείνες τις περιοχές εννοείται. Ναι. Να είστε καλά. Ευχόμαστε. Λοιπόν, αυτά παιδιά από τη σημερινή εκπομπή. Πάρη, μπορείς να κλείσεις την εκπομπάρα. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο, και ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας για άλλη μια εβδομάδα. 5η 15 του μήνα σήμερα. Να έχετε ένα καλό βράδυ και τα λέμε σε 7 ημέρες. Γεια σας.